Λοιπόν, δεν θα κρύψω τη χαρά μου. Όπως βλέπετε, ήδη έχω βάλει το χαμόγελό μου, διότι θα αλλάξουμε και θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα και θα μπούμε και σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Σε μια ατμόσφαιρα που έχει μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Μηνύματα αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, αλληλοϋποστήριξης, αξίες. Όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπορούσα να βρω και άλλα επίθετα φυσικά να βάλω στην σκέψη μου και στην πρότασή μου. Έχουν να κάνουν με τους προσκόπους. Συζήτηση θα κάνουμε λοιπόν για το πρώτο σύστημα προσκόπων της Ορεστιάδας, παρακαλώ, το οποίο μετά από 4-5 χρόνια αποφάσισε να ξαναζωντανέψει, να υποδεχτεί παιδιά, να υποδεχτεί τους νέους ανθρώπους με φωνές, να γεμίσει ξανά η εστία στην Ορεστιάδα. Μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά βρίσκεται η κυρία Νάνση Νικίδου, η οποία είναι η αρχηγός του πρώτου συστήματος προσκόπων της Ορεστιάδας, και ο κύριος Γιώργος Τσαουσίδης, που είναι ο υπαρχηγός της ομάδας. Τα είπα καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ το χαμόγελό μου το φόρεσα ήδη, όπως καταλάβατε, γιατί τις ψάχνουμε αυτές τις ειδήσεις, τις ωραίες, τις θετικές, τις διαφορετικές, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που όλοι ζούμε, και είστε και κομμάτι και εσείς αυτής της καθημερινότητας. Πήρατε μία απόφαση, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από την γυναίκα της υπόθεσης εδώ, εννοείται, από την κυρία Νικίδου. Πήρατε μία απόφαση μετά από 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια, ακριβώς. Να ξαναβγείτε μπροστά, να ξανασυστήσετε το σύστημα προσκόπων στην Ορεστιάδα, και θα ρωτήσω γιατί. Γιατί είναι αξία ζωής, ειδικά εμείς που είμαστε από μικροί μέσα σε αυτό. Θέλουμε να το ξαναγνωρίσει η Ορεστιάδα, τα νέα τα παιδιά. Πιστεύω ότι ο σημερινός καιρός, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το χρειάζονται ακόμα παραπάνω. Και οι αξίες προσκοπικής ζωής είναι το λιγότερο αγάπη μπροστά σε όλα αυτά. Υπήρχε όμως και εκείνη η φωνή, αν θέλετε, από την τοπική κοινωνία, που έλεγε ότι με κάποιον τρόπο θα πρέπει να το ξαναδείτε όλο αυτό το εγχείρημα, ακριβώς όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Νικίδου. Ήταν εκτός από εσωτερική ανάγκη, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά μήπως ήταν και μία ανάγκη της κοινωνίας της Ορεστιάδας. Είχε λίγο σβήσει το όλο θέμα, αλλά όταν ξεκίνησαν τα μαντήλια μας, τα προσκοπικά, να κυκλοφορούν, αναπτερώθηκε τόσο θερμά που πλέον μπορεί να περπατάμε στον δρόμο και να φωνάζουν «Να ο πρόσκοπος» ή «Τα μικρά παιδιά». Οπότε ναι, ξαναγίνεται πάρα πολύ θερμό. Αυτό σημαίνει πρακτικά, για να έρθω και σε εσάς τώρα, ότι με κάποιο τρόπο θα κηρύξετε και την επίσημη έναρξη την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Για πείτε μας, κύριε Τσαουσίδη. Ακριβώς την Κυριακή έχουμε αγιασμό και εγγένεια του συστήματος. Είναι καλεσμένοι όλοι, και φίλοι του προσκοπισμού και ήδη οι πρόσκοποι που είναι ήδη μέσα και είναι γεγραμμένοι, γεγραμμένα μέλη μας στο σύστημα. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθουν, να παρακολουθήσουν, να γνωρίσουμε κι εμείς καινούριο κόσμο, να μας γνωρίσουν και οι γονείς των παιδιών που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους πιο καλά, και να μας μάθουν. Πρόσκοπος μία φορά, πρόσκοπος για πάντα. Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επειδή έχω όμως φίλους και γνωστούς οι οποίοι πραγματικά αγαπούν την αξία, την ιδέα, τη σημασία του προσκοπισμού και την βάζουν με έναν τρόπο στην καθημερινότητά τους, ακόμα και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ήταν πρόσκοποι. Γι' αυτό και το ρωτώ. Μία φορά για πάντα μετά. Ναι, αυτό είναι και το μότο. Μία φορά πρόσκοπος για πάντα πρόσκοπος, και νομίζω επιβεβαιώνεται σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής. Τι είναι αυτό, είναι η πειθαρχία? Είναι το γεγονός ότι εμβαθύνεται στα νοήματα της ζωής με διαφορετικό τρόπο? Είναι γιατί λίγο οι εποχές πια έχουν δυσκολέψει, έχουν ζωρίσει όλη αυτή η επιθετικότητα, η βία, οπότε ο προσκοπισμός μας γυρνάει και σε κάποιες άλλες εποχές? Δεν ξέρω, συμφωνείτε, κυρία Νικίδου? Σίγουρα ο προσκοπισμός βοηθάει και ενθαρρύνει να ξαναγυρίσουμε όπως υπήρχε πάντα στον προσκοπισμό, στο σεβασμό, τον οποίο σιγά σιγά τίνει να χάνεται. Ναι, ισχύει. Στην ανθρώπινη επαφή. Μια απλή χειραψία, μια όμορφη κουβέντα, στην κοινικοποίηση γενικά, ειδικά των εφήβων, που λόγω της τεχνολογίας έχουν πάψει να επικοινωνούν. Οπότε το βλέπουμε έμπρακτα πλέον, ότι όσα παιδιά έρχονται στην αρχή με λίγο δυσκολία και δυσπιστία, σιγά σιγά έχουμε φτάσει σε σημείο να έρχονται, να αφήνουν τα κινητά τους και να δουλεύουν το προσκοπικό παιχνίδι. Εμένα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, γιατί τώρα φέρνω στο μυαλό μου κάποιες κουβέντες γονέων που μου έχουν πει, και προφανώς μάλλον έτσι θα είναι για να το λένε οι 10 στα 10 που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχεις ένα παιδί το οποίο είναι λίγο πιο συναισθαλμένο, δεν έχει αυτή την εξωστρέφεια που θα περίμενες να έχεις ενδεχομένα, να έχει για την ηλικία του, λέμε για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που μου έχουν πει είναι: μη στεναχωριέσαι, πηγαίνοντας στους προσκόπους. Εκεί
θα ανοίξει και την ψυχή του και την καρδιά του, θα ενσωματωθεί και θα μπορέσει να εξωτερικεύσει και σκέψεις και συναισθήματα. Κύριε Τσαουσίδη, δεν ξέρω, μου το έχουν πει οι περισσότεροι πραγματικά, οι οποίοι έχουν περάσει από τις διαδρομές του προσκοπισμού και αντιλαμβάνονται. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί κάθε θα παιδί... Θα νιώσει ασφάλεια, αυτή είναι η λέξη που έχω ακούσει, θα ασφάλεια. Νιώσει ασφάλεια. Ναι, και χωρίς πέρα από αυτό, το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας του για να πετύχουν ένα τελικό αποτέλεσμα, ένα στόχο. Για να καταφέρουν κάτι σε δεξιότητα, γιατί μαθαίνουμε πολλές καινούριες δεξιότητες που καλώς ή κακώς εκτός προσκοπισμού δεν μπορείς να τις μάθεις. Οπότε και αυτό βοηθάει και στη μετέπειτα ζωή τους και στη ζωή εκτός προσκοπισμού. Δεν είναι δηλαδή ότι οι δεξιότητες που μαθαίνουν στοχοποιούν μόνο. Η ομαδικότητα, υποθέτω, Όχι το κατά μόνας, όχι στη ζωή μόνοι μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να έχουμε και αυτόν που θα μας κατανοεί, θα μας έναν καταλαβαίνει αργό, και θα έναν βοηθό, να συνεργαστούμε. Πού σας βρίσκουν, κυρία Νικίδου, όλοι όσοι θέλουν πραγματικά να ενσωματωθούν και πάλι? Μας βρίσκουν απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Είμαστε το γωνιακό κτίριο Κωνσταντινούπολης 151α. Είμαστε δίπλα μαζί με τον οδηγισμό. Στο μόβτο κτίριο πλέον με τον γκράφιτι, όπως έχουν όλοι γνωστό στην Οριστιάδα, στο ανακοινισμένο μας εν μέρη κτίριο. Θα είμαστε την Κυριακή στις 20 του μηνός, στις 11 η ώρα το πρωί, θα πρωτοστατήσει ο Πάτερ Βαρθολομαίος. Έρχεται από την Αθήνα ο Γενικός Έφορος μας, ο κ. Σταύρος Δημητρόπουλος, να φαντάζομαι είναι σε μια μαζί συμβολική μας κίνηση, έτσι, εκκίνησης καταρχήν. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Θα είναι σύσσωμος ο κόσμος της Ορεστιάδας, ο Δήμος μας και όλοι οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και θέλουν και να μας γνωρίσουν. Έχετε νομίζω 4-5 μήνες που ξεκινήσατε δειλά-δειλά για να φτάσετε στην ημέρα της Κυριακής. Είμαστε 8 μήνες εργαζόμαστε 8. Σκληρά και θελοντικά και γύρω στους 5 μήνες ταυτόχρονα έχουμε τα παιδιά μας που έρχονται μέσα, βοηθάνε μαζί με τους αρχηγούς τους και τους υπαρχηγούς τους και κάνουν ταυτόχρονα και δράσεις. Θέλετε λίγο να μου πείτε, αν δεν σας φανώ σε δύσκολη θέση, πώς προέκυψε αυτή η σπίθα που έγινε φλόγα από ό,τι καταλαβαίνω και είπατε πάμε πάλι από την αρχή? Η σπίθα δεν σβήνει ποτέ. Άμα ξεκινήσεις είναι εθιστικό. Είναι εθιστικός ο τρόπος ζωής των προσκόπων. Αυτό που είπατε είναι όλα μαζί, η ασφάλεια, ο σεβασμός. Καταρχήν, εγώ ξέχασα να πω το εθελοντισμός που το είπατε πριν από λίγο. Ναι, αυτό είναι. Ο προσκοπισμός ίσον εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός εμπεριέχει όλες αυτές τις έννοιες που αναλύσαμε και πριν από λίγο, έτσι. Σαφώς, ναι. Η σπίθα δεν έσβησε ποτέ. Απλά περνώντας από εκεί έβλεπες ένα κτίριο το οποίο ήταν, γιατί είναι και ένα ιστορικό κτίριο να το αναφέρουμε αυτό. Οι μνημές, οι θύμισες. Οι αναμνήσεις δεν ξεχνιούνται αυτές, γιατί περνάς όμορφα χρόνια πραγματικά. Ξεκίνησε όλο από εδώ πέρα, από τους τοπικούς και από τον Περιφερειάρχη, να ψάξουν, να μας βρουν εμείς που ήμασταν κάποτε ενεργοί. Και σιγά σιγά δεν χρειάστηκε πολύ σκέψη να σας το κρύψω. Κατευθείαν δεχθήκαμε. Οι βαθμοφόροι που είναι πλέον του συστήματος, υπαρχηγοί και αρχηγοί, βρέθηκαν εντελώς τυχαία, επειδή απλά φορούσα εγώ ένα μαντίλι και κυκλοφορούσα στην Οριστιάδα περήφανα. Ενώ γνωριζόμασταν, δεν ξέραμε ότι είμαστε πρόσκοποι, ότι είμαστε αδέλφια. Οπότε αυτό μας ένωσε ακόμα παραπάνω και έτσι ενωθήκαμε όλοι μαζί. Το αδέλφια είναι κάτι που το λένε οι πρόσκοποι. Ναι, όλοι οι πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, που ενδεχομένω δεν το ξέρουν, το γνωρίζουν, λέει τι αδέλφια, όλοι μαζί αδέλφια είμαστε. Όχι. Αλλά με την ουσιαστική έννοια του όρου, ναι, είστε αδέλφια για πάντα. Το είπαμε είμαστε αυτό, αδέλφια, έτσι. Ναι. Έχει τύχει να είμαι σε ιστορίες προσκόπων να μου λένε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια που χαθήκαμε, ο καθένας έκανε τη ζωή του, έφυγε, πήγε σε άλλη πόλη. Λοιπόν, αλλά με ένα τηλεφώνημα, όταν χρειάστηκε ο ένας να συνδράμει τον άλλον σε κάτι σοβαρό προφανώς, ήμασταν εκεί παρόντες, μα 5, μα 10, 15, όσοι μπορούσαμε να είμαστε. Αυτό είναι εξαιρετικά συγκινητικό, κύριε Τσαουσίδη. Δεν ξέρω αν συμβαίνει με όλους τους προσκόπους, αλλά φαντάζομαι όμως ότι για να το λένε οι περισσότεροι από όσους έχω συναντήσει, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Συμβαίνει και είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε, βοηθάμε ο ένας μεταξύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Δεν ρώτησα τώρα πόσα παιδάκια έχετε ή όχι. Φαντάζομαι ακόμη σας πάραγα να είστε, αλλά μέρα με τη μέρα όσο θα δυναμώνει αυτή η φωνή. Συνεχίζουμε και είμαστε, ναι, δυναμώνουμε αρκετά και δυναμώνουμε πολύ όμορφα, γιατί τα παιδιά βλέπουν και αρχίζουν και αναρωτιούνται από μόνα τους, οπότε λένε τους γονείς τους. Βλέπουν προφανώς με εξωστρέφεια, με κινήσεις δράσεις που θα κάνετε, έτσι στο διάστημα το οποίο θα έχετε μπροστά σας. Θα γνωστοποιήσετε πολύ περισσότερο την παρουσία σας και από εκεί και πέρα φυσικά τα πράγματα με έναν τρόπο πάντα θα πάρουν το δρόμο τους στον προσκοπισμό. Έτσι. Τα παίρνουν τα πράγματα το δρόμο τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη συζήτηση και πάλι καλή επιτυχία. Θα ευχηθώ με τα ωραία σας χαμόγελα. Έτσι να υποδεχτείτε και τα παιδιά. Αυτή η καθαρότητα που υπάρχει στο μάτι του προσκόπου, αυτήν εγώ θα ευχηθώ να διατηρήσετε κι εσείς και όλοι όσοι θα έρθουν
κοντά σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.